Αξιωματούχοι από την υπερδνειστερία, την αποσχηθήσα φιλορωσική περιοχή της Μολδαβίας, απίθυναν επίσημα έκκληση στη Ρωσική Ομοσπονδία για βοήθεια στην ασφάλεια της χώρας. Αυτή η έκκληση που έγινε κατά τη διάρκεια ενός σπάνιου και εξαιρετικά σημαντικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, έρχεται εν μέσω φημών ότι η Ρωσία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο προσάρτησης του de facto κράτους ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να στοχεύσει την Οδυσσό, μια κρίσιμη πόλη λιμάνι στην Ουκρανία, για να αποκτήσει και χερσαία επαφή με την περιοχή αυτή. Η υπερδνειστερία, μια λεπτή λωρίδα γης κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Μολδαβίας με την Ουκρανία, αποτελεί εδώ και καιρό σημείο διαμάχης. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα της Μολδαβίας, βρίσκεται υπό τον de facto έλεγχο των φιλορωσικών δυνάμεων κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το πρόσφατο συνέδριο, μόλις το 7ο μετά τη Σοβιετική εποχή, έχει στρέψει τώρα ξανά τα φώτα της δημοσιότητας σε αυτή την ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή. Οι αξιωματούχοι ήταν αρχικά επιφυλακτικοί σχετικά με την ατζέντα του συνεδρίου, αποκαλύπτοντας μόνο ότι είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει μια διαφωνία με τη Μολδαβία σχετικά με τους ελληνιακούς δασμούς. Ωστόσο, ο τόνος της συνάντησης κλιμακώθηκε γρήγορα σε ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής και πιθανές εδαφικές φιλοδοξίες της Μολδαβίας. Ο Βιτάλι Ιγνάτιεφ, ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της υπερδνειστερίας, τόνισε τις αποφάσεις του συνεδρίου ως κρίσιμες, προτείνοντας ότι έχουν επιπτώσεις πολύ πέρα από τα σύνορα της περιοχής, αν και τα συγκεκριμένα ψηφίσματα δεν αποκαλύφθηκαν. Αυτό το συνέδριο είναι το πρώτο του είδους από το 2006, όταν η χώρα αυτή, de facto, εξέφρασε ξανά την επιθυμία να ενταχθεί στη Ρωσία. Μια κίνηση που έλαβε συντριπτική υποστήριξη από τους κατοίκους της σε δημοψήφισμα, αλλά δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα. Με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι στο Κισινάου και πέρα από αυτό, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την υπερδνειστερία ως έδρα εκκίνησης νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ουκρανίας, με στόχο συγκεκριμένα τη στρατηγική πόλη της Οδυσσού αλλά και άλλες περιοχές. Η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην υπερδνειστερία, που αποτελείται από περίπου 1.500 στρατιώτες, τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η προηγούμενη προειδοποίηση της Μόσχας για σοβαρές συνέπειες ως απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον των δυνάμεών της στην περιοχή έχει επιτείνει την ένταση. Η έκκληση των τοπικών βουλευτών της υπερδνειστερίας προς το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και την Κρατική Δούμα της Ρωσίας για μέτρα βοήθειας κατά της, όπως υποστήριξαν, αυξανόμενης πίεσης της Μολδαβίας, σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην περιοχή, εφόσον υπάρξει αυτή τη φορά ρωσική θετική απάντηση. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.